Ο Λάκκος, κύριε Υπουργέ, έχει γεμίσει ήδη. Το βλέπετε καθημερινά. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα αναφερθώ καθόλου στα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης, ούτε θα κάνω κριτική στο έργο της, γιατί κύριε της κυβέρνησης θα πάτε μόνοι σας μια χαρά. Κάθε μία ομιλία βουλευτή της κυβέρνησης θα σε εκθέτει ακόμα περισσότερο, πόσο μάλλον αυτές των υπουργών, και αναμένουμε όλοι τη χαριστική βολή που θα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού σήμερα το βράδυ. Γι' αυτό θα αναφερθώ σε μερικές πτυχές του προγράμματός μας που αφορά στην αστυνομία και θα εφαρμοστεί σε λίγους μήνες, ξεκινώντας από ένα γενικό πλαίσιο. Η αναδιάθρωση της Ελλάδας ήταν πάγιο αίτημα των αστυνομικών από τα πρώτα συνδικαλιστικά τους βήματα. Ήταν αίτημα της αριστεράς που με κάθε ευκαιρία το έφερε στο προσκήνιο, αλλά ήταν και αναγκαιότητα για την κοινωνία και για την ίδια την αστυνομία. Αναφερόμενο στην κατάσταση των σωμάτων ασφαλείας και κυρίως της Ελλάς, τη στιγμή αυτή που η κυβέρνηση ζητά την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, καταγγέλλω τη διάλυση των υπηρεσιών της αστυνομίας και πυροσβεστικής από τις πολιτικές λιτότητες που επιτάσσουν τα μνημόνια. Η κατάργηση των 6.700 κενών οργανικών θέσεων σε χαμηλό βαθμό προσωπικό αυξάνει την επιβάρυνση στο ήδη καταμονημένο προσωπικό, συντηρεί και αυξάνει τις μετακινήσεις για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών. Απομακρύνει τη δυνατότητα των αστυνομικών να υπηρετήσουν κάποτε κοντά στον τόπο συμφερόντων τους. Έτσι συνεχίζεται η καλλιέργεια πελατειακών σχέσεων για κάτι που δικαιούνται. Οι υπηρεσίες λειτουργούν μόνο από το φιλότιμο και τον επαγγελματισμό του προσωπικού. Για το ΣΥΡΙΖΑ, άμεση προτεραιότητα για την αναδιοργάνωση της αστυνομίας είναι η επικέντρωση στην εγκαθίδρυση υπηρεσιών με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, με έμφαση στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και επαγγελματική επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού. Στην αλλαγή της νοοτροπίας, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της κοινωνίας και όχι να στεκόμαστε απέναντι ή ενάντια της. Εμείς δίνουμε ρεαλιστικές απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματα που ταλανίζουν την αστυνομία προς μια δημοκρατική, φιλολαϊκή κατεύθυνση, επικεντρώνοντας το τρίπτυχο αξιοπρέπεια, διαφάνεια, αξιοκρατία. Ζητήματα τρέχουσας πολιτικής. Υλοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να σεβαστεί την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και να καταβάλει τα αναδρομικά. Αντί γι' αυτό η κυβέρνηση, και χωρίς να δεσμεύεται συγκεκριμένα, στον προσωρινό προϋπολογισμό διαχέει σπερμολογίες και φήμες για σταδιακή καταβολή των αναδρομικών από τον Ιούλιο του 2015. Ξέρει βέβαια ότι 14 έχει περάσει ο Ιούλιος. Ναι. Επιπλέον, και αυτό είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης, όταν ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών δεν δέχεται καν το αίτημα των φορέων των εστόλων για συνάντηση για ενημέρωση σχετικά με το φλέγον θέμα. Έτσι. Και ξέρεις πολύ καλά, και ξέρετε πολύ καλά, ότι έστειλαν ήδη επιστολή στον Πρωθυπουργό για να στέλνουν επιστολή στον Πρωθυπουργό για να τους κανονίσει ραντεβού με το Χαρδούβελη. Εκεί έχουμε φτάσει πλέον. Δική μας απόφαση είναι σεβασμός στις αποφάσεις των δικαστηρίων και άμεση συμμόρφωση με αυτές. Βέβαια, εσείς εδώ δεν συμμορφωθήκατε να δώσετε τα χρήματα και να πάρετε πίσω τις καθαρίστριες που ήταν μόνο 595. Σκεφτείτε τι δούλεμα έχει να πέσει στο προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. Ασφαλιστικό. Τι απασά ενοποίηση ταμείων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην ουσιαστική διάλυση των ταμείων. Υποχρέωση κατάθεσης αναλογιστικών μελετών, λέει, μέχρι 31/12/2014. Θέση δική μας είναι, ζητάμε αναστολή της εφαρμογής του μέτρου και παράταση κατάθεσης των μελετών για να έχουν το χρόνο οι ένστολοι να βρουν τρόπο να βγάλουν τη θηλιά που τους έχετε περάσει μετά από την κλοπή των 105 εκατομμυρίων με το PSI. Αποτυχία του νόμου 42-49-14 για την αναδιάθρωση των σωμάτων ασφαλείας και της φορείας προστασίας. Τέσσερις μήνες, μόλις τέσσερις μήνες, μετά την αποχώρηση του κυρίου Δέδια, ο αντικαταστάτης του κύριος Κικίλιας έκανε τροποποιήσεις του πρόσφατο ψηφισμένου νόμου, ακυρώνοντας στην πράξη το νομοσχέδιο Δέδια.
δεν είχε λάβει υπόψη τις προτάσεις, ο κύριος Δένδιας, όπως ξέρετε, δεν είχε λάβει υπόψη τις προτάσεις και τις επιστημονικές μελέτες για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που είχαν κατατεθεί από συνδικαλιστικές οργανώσεις, από ενστόλους, από υπηρεσιακούς παράγοντες με εμπειρία. Μάλιστα, στην εισηγητική έκθεση Κικίλια εντοπίζονταν σαν κακό κείμενα του νόμου ακριβώς αυτά που είχαμε επισημάνει εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ. Προγραμματικές θέσεις και κατευθύνσεις της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ για την αστυνομία. Σχέση με την κοινωνία, εκδημοκρατισμός. Οι πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών οδήγησαν στη διάρρηξη των σχέσεων αστυνομίας και κοινωνίας. Σε αυτό συνέβαλε η εγκαθίδρυση και παγίωση του κλίματος αυταρχισμού, η συχνότητα χρήσης αστυνομικής βίας, η αφαιρεσία και ασυδοσία τμήματων ή μηχανισμών στα πλαίσια της επικοινωνίας αστυνομοκρατίας, δηλαδή του προσανατολισμού της Ελλάς, στην καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων και αγώνων. Σε αυτό συνέβαλαν οι βίαιες πολιτικές στοχοποίησης που επιβάλλονται στο λαό από τα μνημόνια, συνήθως βέβαια με βία και με καταστολή. Θέση μας, αναδιάθρωση της Ελλάς, ριζική βελτίωση των σχέσεων με την κοινωνία και ιδιαίτερα με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Σύσταση Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την αναδιάθρωση με συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάς, των συνδικαλιστικών φορέων, των ΟΤΑ, της επιστημονικής κοινότητας και των κοινωνικών φορέων. Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών και συμπεριφορών ρατσιστικής βίας. Λέμε όχι στη στρατιωτικοποίηση της Ελλάς. Η δομή, η λειτουργία, η ιεραρχία και η εκπαίδευση της Ελλάς εξακολουθούν να έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα. Στόχος της αναδιάθρωσης είναι να μετατραπεί η Ελλάς σε ένα πολιτικό σώμα που συναλλάσσεται με δημοκρατικό πνεύμα καθημερινά με τους πολίτες. Το έλλειμμα δημοκρατίας προκαλείται από τη στρεβλή εφαρμογή πολιτικού ελέγχου, ο οποίος ασκείται ασφυκτικά με τη μορφή της κομματικοποίησης, όπως την εισπράττουν οι ίδιοι οι ένστολοι. Αντί η δημοκρατική δομή που έχει επιβληθεί στην Ελλάς ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τον συγκεντρωτισμό, την ελλιπή αποκέντρωση και τα επιχειρησιακά κενά. Άρα χρειάζεται ενίσχυση του δημοκρατικού και ανθρωπιστικού φρονήματος του προσωπικού με διαρκή σεμινάρια, διαλέξεις και δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Το αίτημα του εκδημοκρατισμού της Ελλάς και οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της θα υλοποιηθεί με διαφανή αξιοκρατικά κριτήρια αξιολόγησης. Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αξιολόγησης με θεσμοθέτηση τριμελού συμβουλίου αξιολόγησης, συνυπογραφή του αξιολογούμενου και κοινοποίηση της βαθμολογίας στον κρινόμενο και τρίτον δημιουργία δευτεροβάθμιου συμβουλίου αξιολόγησης. Κλείστε παρακαλώ, κύριε Τσοκαλή. Τελειώνω σε μισό λεπτό. Αστυνόμευση και όχι αστυνομοκρατία. Η ασφάλεια, και κλείνω, έχω κι άλλα να πω, αλλά θα κλείσω με αυτό, είναι ένα κοινωνικό αγαθό για την επέδοση του αισθήματος ασφάλειας στον πολίτη. Προτείνεται επανασχεδιασμός της αντιεγκληματικής πολιτικής, βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών στον πολίτη για την καλύτερη ανταπόκριση της αστυνομίας. Βελτίωση της καθημερινής αστυνόμευσης με αναβάθμιση της αστυνόμευσης στη γειτονιά και της κοινοτικής αστυνόμευσης. Χτύπημα στη διαφθορά που έχει εισχωρήσει και μέσα στην αστυνομία. Επίσης, και αναφερόμαστε και θα τα βγάλουμε αυτά προς τα έξω και θα τα δείτε και γραμμένα με ποιον τρόπο. Και επειδή η ασφάλεια είναι, και κλείνω με αυτό, είναι κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται από την αστυνομία, θα πρέπει να αλλάξει η σημερινή μορφή και πρακτικές των μονάδων καταστολής ΙΑΤ και ΙΜΕΤ. Θα πρέπει να υιοθετηθούν νέες τακτικές και επιχειρησιακές προσεγγίσεις και να δημιουργηθούν νέες υπηρεσίες αντιμετώπισης της κρίσης. Θα έχουμε νέες υπηρεσίες αντιμετώπισης της κρίσης, γιατί δεν νομίζω ότι περιποιεί τιμή για την Αθήνα του 2014 να έχουμε από την Ομόνια και από την πλατεία Κάνικος μέχρι εδώ 4 κλούβες μονίμως με ΜΑΤ μέσα να κάθονται και να μην κάνουν τίποτα απολύτως. Εμείς λέμε ότι θα υπάρχουν μονάδες οι οποίες θα επεμβαίνουν όταν θα υπάρχει κρίση και δεν θα κάθονται, κάθονται χωρίς λόγο να μην κάνουν απολύτως τίποτε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε λέμε και τελειώνω με αυτό, ότι οι ειδικές ομάδες Δίας, Δέλτα και Ζήτα θα ενοποιηθούν. Πρέπει να σταματήσει η επιχειρησιακή εμπλοκή τους στις διαδηλώσεις, να αναπροσανατολιστούν και να μετατραπούν σε ταχυκίνητη μονάδα παρέμβασης για την προστασία του πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φωτεινή Ραμπαντή.